φιλετίνια κοτόπουλου, τα οποία τα έχω περάσει μόνο από αλάτι και πιπέρι. Και στην κάρτα υλικών σας δίνω μουστάρδα και λεμόνι. Μπορείτε να κάνετε και αυτό και να τα περνάτε. Αλλά επίσης μπορείτε να κάνετε αυτό που σας είπα, να κάνουμε όλο το dressing, να κάνουμε λίγο παραπάνω και να τα περνάμε όσο ψήνονται. Ωραία. Θα βάλουμε. Θα το πάρει όλο, για να δούμε. Και τώρα, αν θέλετε και έχετε ένα τέτοιο τύπου φιλέτο κοτόπουλο και δεν θέλετε να το κάνετε σε φιλετίνια, μπορείτε να τα ανοίξετε κατά αυτόν τον τρόπο, όπως είναι, να πάρετε ένα καλό μαχαίρι, να πάτε μέχρι εδώ, να το ανοίξετε προσεκτικά, λεγόμενη πεταλούδα, για να χαμηλώσω λίγο εδώ, και να το ανοίξετε μετά. Κόφτε το όπως θέλετε, σε φιλετίνια, σε μπουκές. Για να τραβήξω λίγο, να το πάρει όλο. Πού θα το πάρει αυτό, τραβάω λίγο εδώ. Αυτά τώρα που θα ψηθούν θα μαζέψουν βέβαια. Τέλεια, λοιπόν. Σκουπίζω χέρια, πλένω χέρια. Και δείτε λίγο πως ψήνεται. Για να γυρίσω λίγο το τεφλόν, να πάρω το καθαρό μέρος. Πίσω τον μπάγκο μου, το γυρίσω. Το πιατάκι εδώ. Και έχουμε τώρα μουστάρδα, μέλι και μαγιονέζα και χυμό λεμόνι. Εδώ και το μπλεντεράκι. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε το dressing. Λοιπόν, εδώ το ελέγχουμε. Είδατε μόλις καθίσανε και τα υπόλοιπα, έπεσε αυτομάτως η θερμοκρασία γιατί το βάρινε, ενώ στην αρχή που έγινε καλά ψινότανε πιο γρήγορα. Γι' αυτό σας είπα, όταν ρίχνετε οτιδήποτε στο τηγάνι, ακόμα και στο σκαροτήγανο, να καίει καλά και να ελέγχετε τη φωτιά για να μην βράζουν, για να ψήνονται. Γι' αυτό εδώ θέλουμε να ψηθούν και να μην βράζουν. Άτα. Ωραία. Οπότε δυνατά να το θωρακίσει και να τα ψήσει. Και πάμε τώρα να βάλουμε το... Μάλλον, να έρθω εδώ να τα δείτε. Βγάζω τα μαχαίρια και ρίχνω μέσα τη μαγιονέζα. Τη μουστάρδα. Σας δίνω εγώ ενδεικτικά τι πρέπει να βάλετε. Τώρα εσείς κάντε το κατά βούληση και κάντε το όπως σας αρέσει. Θέλετε λίγη μαγιονέζα παραπάνω, βάλτε λίγη μαγιονέζα. Θέλετε λίγη μουστάρδα παραπάνω, βάλτε λίγη μουστάρδα. Ακόμα και μέλι. Αν σας αρέσει το είναι πολύ γλυκούτσικο. Λοιπόν, και το μέλι και το χτυπάω λίγο, το αναδεύω μάλλον. Ωραία. Να βάλουμε τα μαχαίρια και να ρίξουμε χυμό τώρα από λεμόνι. Φρέσκο χυμό λεμονιού. Βάζω και τα δάχτυλά μου εδώ, μην πέσει κανένα σποράκι. Ωραία. Σπάω πιπέρι μαύρο. Αλάτι μεσολογγίου. Καπάκι και πάμε να τα χτυπήσουμε. Ελαιόλαδο που δεν έβαλα. Λίγο ακόμα χυμό λεμονιού. Εμένα μου αρέσει το λεμόνι, θα βάλω λίγο παραπάνω. Κλείνω και ξαναχτυπάω πάλι.
Τέλεια. Λοιπόν, για να γυρίσουμε λίγο εδώ τα υπόλοιπα. Έχω ένα πιρούνι κάπου εδώ, ε. Να με βοηθήσει καλύτερα αυτό. Τώρα τα γυρίζω και θα πάρω από αυτό εδώ το dressing που έκανα και θα ρίξω μετά από πάνω. Με το πιρούνι, δείτε το πόσο απλά να παίρνω και αυτό εδώ για να μην το πετάξω και πάει χαμένο. Για να βγάλω λίγο τα μαχαίρια. Και παίρνω λοιπόν με το πιρούνι και βάζω από πάνω το dressing ή με ένα πινέλο. Απλά σας δείχνω με το πιρούνι για να δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Λοιπόν, τα αφήνω να ψηθούνε σιγά σιγά και δείτε πάλι υλικά για δεύτερη φορά. Για το φιλέτο κοτόπουλο με κρύα σάλτσα μουστάρδας με μέλι θα χρειαστείτε 4 φιλέτα κοτόπουλο στήθος σιμπούτι, ελαιόλαδο, μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα, μια κουταλιά της σούπας λεμόνι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για τη σως θα χρειαστείτε 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή, μισή κουταλιά της σούπας μέλι, μια κουταλιά του γλυκού μαγιονέζα, μια κουταλιά του γλυκού χυμό λεμόνι, μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Κρυθαράκι με κάρι και καλαμπόκι. Θα χρειαστείτε 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, 1 κονσέρβα καλαμπόκι, 1 φλιτζάνι κρυθαράκι μέτριο, 3 φλιτζάνια ζωμό κότας ή λαχανικών, 1 κουταλάκι της σούπας κάρι, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγο λαδάκι από πάνω, τα έχω ξαναγυρίσει. Τα έχω βάλει και από τις δύο πλευρές. Έχω βάλει και από τις δύο πλευρές, μάλλον από το dressing που κάναμε, μουστάρδα, μαγιονέζα και μέλι και θα το ρίξουμε μετά από πάνω. Έχει γλασάρι. Λοιπόν, πού είναι το πιρουνάκι μου? Εδώ. Μήπως πρέπει να δοκιμάσω ένα μικρό κομματάκι να δω αν ψηθήκε, αν έχει αλάτι, αν είναι ζουμερό. Νομίζω ναι, πρέπει να το κάνω. Λοιπόν, δεν θέλει ακόμα αυτό. Άντε να θέλει αυτό εδώ. Αλλά ξέρω, θα κάνω το σβήσω. Πω, είναι τέλειο. Και θα πάρω. Ποιος θέλει? Έλα. Έλα. Όποιος θέλει κοντά μου είναι και τυχερός. Ωραίο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να διάσουμε εδώ και ό,τι σαλτσούλα έχει μείνει. Και στην άκρη θα τα βάλω στο φούρνο να τα διατηρήσω ζεστά. Τον έχω σβησμένο φυσικά. Στην άκρη αυτό το κρυθαράκι γίνεται, θέλει τουλάχιστον 10 λεπτά ακόμα. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα είναι έτοιμο. Και πάμε να κάνουμε τώρα την λίγο ιδιαίτερη σαλάτα με πρασινάδες, με σταμναγκάθι, με ρόκα, με φράουλες, με dressing το οποίο έχει τυρί κρέμα με γιαούρτι, δυόσμο και λικέρ μαστίχα που σας έχω κάνει και στο παρελθόν. Λικέρ μαστίχα με γαρίδες και ταλιατέλες. Και πάμε τώρα να βάλουμε λοιπόν εδώ το λικέρ. Τις φράουλες, τις οποίες θα τις κόψω στα 4. Και επειδή δεν σας έχω δώσει υλικά, κόβω εγώ τις φράουλες και δείτε τα. Για τη σαλάτα με φράουλες και πρασινάδες θα χρειαστείτε 1 ματσάκι φρέσκια ρόκα,
μία κόκκινη σαλάτα χοντροκομμένη, μία πράσινη σαλάτα χοντροκομμένη, 100 γραμμάρια σταμναγκάθι, μισό ματσάκι φρέσκο δυόσμο, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα με γιαούρτι, 80 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 2 μικρά ξερά κρεμμυδάκια, 30 μικρές φράουλες, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι, ένα σπινάκι λικέρ μαστίχα. Λοιπόν, είδατε τα υλικά. Έχω κόψει τις φράουλες μέσα στο λικέρ μαστίχας για να μαριναριστούν και θα κόψω ένα φύλλο δυόσμου. Θα το βάλω μέσα, θα ανακατέψω με τα χεράκια μου και θα τις αφήσω να μαριναριστούν μαζί με το λικέρ μαστίχας που μυρίζει τέλεια. Δυόσμου, φράουλες, λικέρ μαστίχας, κάνα τέταρτο 10 λεπτά ίσα ίσα να μαριναριστούν. Λίγο το χαρτί να σκουπιστώ για άλλη μια φορά. Και θα πάρω τώρα φρέσκο κρεμμυδάκι, σας δίνω ξερό, εγώ βάζω φρέσκο, αν θέλετε βάλτε ό,τι προτιμάτε. Αν είναι ωραία θα τη δοκιμάσετε και θα μου πείτε. Θα βάλω εδώ το κρεμμυδάκι, μαζί με το... Ναι, μην σας φαίνεται παράξενο τώρα ότι έχει φράουλα λικέρ. Και ότι θα πει... Όχι, όχι, δεν θα βάλω βαλσάμικο. Έχουμε ανοίξει κανονικά στην ομιλία, ε. Τέλεια. Και θα αφήσουμε εδώ να μαριναριστούν, λοιπόν. Πάμε να πάρουμε τώρα την μπασίνα Λόλα, κόκκινη. Με τα χεράκια. Κόβουμε λοιπόν τη Λόλα και αφήνουμε. Καλό είναι να αφήνετε αυτό που είναι το πιο σκληρό και να παίρνετε μόνο το τρυφερό μέρος. Πράσινη σαλάτα, εννοώ σγούρι πράσινη, μαρούλι, άισμπερκ. Κόκκινη σαλάτα, εννοώ Λόλα κόκκινη, ραντίτσιο, κόκκινο λάχανο. Είναι πολύ απλό νομίζω. Όχι ντομάτα. Και το ελληνικό μαρούλι είναι πράσινη σαλάτα, το κλασικό. Αυτό το κόψω χόντρο κομμένο. Και αυτό με το χέρι πρέπει να το κόψω, απλά τώρα για λόγους να μην χρονοτριβώ. Πάμε. Σταμναγκάθι. Θα έχει την πίκρα και την ένταση από το σταμναγκάθι και από τη ρόκα. Θα έχει τη γλύκα από τη φράουλα, θα κάνει ένα κοντράστ. Θα έχει και τη ρόκα που είναι εξίσου πικάντικη με το σταμναγκάθι. Ωραία. Και φύλλα δυόσμου εδώ μέσα έχω βάλει. Λοιπόν, αυτά δεν τα βάζω, τα αφήνω στην άκρη. Ρόκα, μερικά φύλλα ρόκας, άγρια ρόκα. Νομίζω είμαστε ok εδώ. Και έχω πιρούνι. Λαδάκι. Το τυρί κρέμα με γιαούρτι. Λοιπόν, και χτυπάω, αναδεύω με το πιρουνάκι να σπάσει, να γίνει ένα και θα πάρω τώρα. Αυτό είναι καλό, εδώ με τις φράουλες, να μείνει κανένα τεταρτάκι, να βγάλουν όλα τα ζουμιά οι φράουλες μαζί με το λικέρ μαστίχας για να το ρίξουμε μέσα στο dressing που θα κάνουμε με το τυρί κρέμα με γιαούρτι. Λοιπόν, τι θα βάλω λίγο λίγο νεράκι. Ίσως να το βοηθήσω γιατί δεν έχουμε πολύ γρασία από τις φράουλες. Και θα κάνω το εξής, θα τις βάλω τώρα όλες όπως είναι και θα ανακατέψω. Ωραία. Θα πάρω την μπασίνα όπως είναι, θα ανακατέψω λίγο τις φράουλες με μια τσιμπιδούλα που έχω εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό. Λένω.
Λοιπόν, ανακατεύω. Δεν έβαλα αλάτι. Πάω και λίγο αλάτι. Και παίρνω τώρα πρασινάδες και βάζω εδώ μέσα όσες χρειαστούν για να το πάρω από εδώ. Παίρνω λοιπόν τη ζυμπίδα και ανακατεύω. Να πάνε παντού να λούσει όλο αυτό τις πρασινάδες. Θα δοκιμάσω. Δείτε πάλι υλικά για να γυρίσουμε, να στήσουμε πιάτα και να τηγανίσουμε καλτσούνια και τα λοιπά από η οικογένεια μας στο Ραγάγι. Για τη σαλάτα με φράουλες και πρασινάδες θα χρειαστείτε ένα ματσάκι φρέσκια ρόκα, μία κόκκινη σαλάτα χοντροκομμένη, μία πράσινη σαλάτα χοντροκομμένη, 100 γραμμάρια σταμνα γκάθι, μισό ματσάκι φρέσκο δυόσμο, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα με γιαούρτι, 80 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 2 μικρά ξερά κρεμμυδάκια, 30 μικρές φράουλες, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι, ένα σπινάκι λικέρ μαστίχα. Λοιπόν, έχω βγάλει ήδη κάποια από τα καλτσούνια από την οικογένεια μας στο Ρακάκι. Χορτάρινα, ανάμεικτα, με ανθότυρο και κρεμμύδο κάλτσουνα. Και έχω ήδη μία παστρουμαδόπιτα την οποία ψήνω. Η οικογένεια μας στο Ρακάκι, λοιπόν, εργαστήρι προϊόντων Ζήμης, αυθεντικές γεύσεις, παστρουμαδόπιτα, χανιώτικη τούρτα, διάφορα καλτσούνια και το επιδόρπιο το οποίο είναι βασισμένο το καινούριο σε μαστίχα και κανέλα και μέλι, και ρίξτε και λίγο μέλι και λίγο φιστίκι πάνω και απολαύστε το μέλι κριτικό. Όλα τα προϊόντα που γίνονται τα καλτσούνια και όλα τα προϊόντα μάλλον από την οικογένεια μας στο Ρακάκι είναι βασισμένα σε χανιώτικη πρώτη ύλη. Λοιπόν, έχω βάλει και την παστρουμαδόπιτα, πάμε να στήσουμε στο πιάτο τα καλτσούνια, θα ρίξω και τα γλυκά. Βασικά να ρίξω και τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και αυτά είναι εδώ με τη μαστίχα, η μπουκιά που λέμε. Μαστίχα, κανέλα, μέλι, λίγο μέλι από πάνω, λίγο τριμμένο καρύδι, ακόμα και φιστίκι εγίνης. Εγινήτικο φιστίκι. Και απολαύστε με μια παγωμένη τσικουδιά. Έχει μείνει κι άλλο ένα. Λοιπόν, στείνω και αυτά εδώ. Εδώ έχει διάφορα. Σας είπα κρέμμυδο κάλτσουνα με ανθότυρο το οποίο έχει μέσα λίγο φρέσκο δυόσμο, χορτάρινα, ανάμεικτα. Και τηγανίζουμε. Λοιπόν, ωραία. Θα γυρίσω την μπαστουρμαδόπιτα. Τραγανό φύλλο, βάλτε ένα χαρτί κουζίνας και θα δείτε κατευθείαν θα τραβήξει τα περιτά λάδια, αλλά είναι τέτοιο το φύλλο που κατευθείαν μόλις τα βγάλετε από το τηγάνι, από τη φριτέζα ή δημιουργήσετε μια τύπου φριτέζα όπως έκανα εγώ σε ένα τέτοιο τηγανάκι, βάλτε ήλι έλαιο ή ακόμα και ελαιόλαδο γιατί είμαστε στην Κρήτη. Λοιπόν, τηγανίζω, στείνω τα υπόλοιπα όπως είναι το cheesecake, η σαλάτα, αλλά και το κοτόπουλο με το dressing παύλα σάλτσα, κρύα είναι, μουστάρδα, μαγιονέζα και μέλι. Και έρχομαι μαζί με το κρυθαράκι να σας αποχαιρετήσω και να δοκιμάσουμε. Δείτε υλικά για σαλάτα με φράουλες. Για τη σαλάτα με φράουλες και πρασινάδες θα χρειαστείτε ένα ματσάκι φρέσκια ρόκα, μία κόκκινη σαλάτα χοντροκομμένη, μία πράσινη σαλάτα χοντροκομμένη, 100 γραμμάρια σταμνα γκάθι, μισό ματσάκι φρέσκο δυόσμο, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα με γιαούρτι, 80 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 2 μικρά ξερά κρεμμυδάκια, 30 μικρές φράουλες, 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο λευκό πιπέρι, ένα σπινάκι λικέρ μαστίχα. Έτοιμοι και για σήμερα να δοκιμάσουμε τα καταπληκτικά μας πιάτα και από πού να πρώτο ξεκινήσω. Να ξεκινήσω φυσικά από το κοτόπουλο και να ρίξω τη σάλτσα που είναι, σας είπα, βασισμένη σε μουστάρδα, μαγιονέζα, μέλι, κρύα σάλτσα πάνω σε ζεστό ψημένο φιλέτο κοτόπουλο με την απίθανη γαρνιτούρα
το κρυθαράκι με καλαμπόκι, κάρι, βούτυρο φρέσκο, κρεμμυδάκι, έτοιμο, ελαφρύ, δείπνο, γεύμα. Γιατί σας είπα, μπήκαμε στο καλοκαίρι και θέλουμε να είμαστε λίγο πιο light όσον αφορά τα γεύματά μας και το τι τρώμε. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη το πρώτο και πάμε τώρα στην οικογένειά μας στο ρακάκι με τα μοναδικά, με τις μοναδικές μπουκές μαστίχα, κανέλα αλλά και μέλι και ρίχτε και λίγο μέλι πάνω και ό,τι ξηρό καρπό αγαπάτε, ακόμα και φιστί και γίνεις όπως σας είπα, αμύγδαλο, ελαφρώς καμπουρδισμένο ή και καρύδια. Έχω παστουρμαδόπιτα, εμένα μου αρέσει αυτή, είναι ο απόλυτος μεζές για την μπύρα, λοιπόν, και για λευκό κρασάκι και όλα τα καλτσούνια εδώ, τα διαφορετικά χορτάρινα, ανάμεικτα, με ανθότυρο και δυόσμο. Ή σαλάτα με τις πρασινάδες και τις φράουλες, στην οποία έχω βάλει λίγη κρέμα από βαλσάμικο. Και αυτή θα την απολαύσουμε. Και έχω βέβαια και τη μελισσοκομική συνεργασία Κρήτης, από την οποία έχω προμηθευτεί αυτή την μοναδικά εξαιρετική μαρμελάδα κεράσι, η οποία ταιριάζει απόλυτα με το cheesecake που σας έκανα, το οποίο έχει επιρροές από την Κρήτη, γιατί στη βάση του έχει παξιμάδι αλλά και μπισκότα. Η κρέμα έχει ανθότυρο, γιαούρτι και τυρί κρέμα και είναι τελείως δροσερό και ανάλαφρο. Σας είπα την εναλλακτική, αυτό εδώ στο ποτήρι δεν έχει ψηθεί φυσικά η βάση του, είναι κρύα. Αυτό εδώ είναι με ψημένη τη βάση. Την έχω ψήσει στους 180 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά. Μετά έβαλα την κρέμα αφού κρύωσε και το έβαλα στο ψυγείο για να δέσει και πάμε να βάλουμε την εξαιρετική μαρμελάδα κεράσι. Να βάλω μπόλικη. Και στο πιάτο. Απίθανη μοναδική μαρμελάδα κεράσι από μελισσοκομική συνεργασία Κρήτης. Κοτόπουλο με κρυθαράκι, καλτσούνια και όλα τα καλούδια από την οικογένεια μας στο ρακάκι. Σαλάτα με φράουλες και μελισσοκομική συνεργασία Κρήτης με το απίθανο cheesecake με τη μαρμελάδα κεράσι. Και αφού ολοκληρώσουμε όλο αυτό το δείπνο, γεύμα, ό,τι θέλετε πείτε το, φυσικά θα απολαύσουμε έναν μοναδικά εξαιρετικό ελληνικό κρητικό καφέ Δανδάλι. Τι άλλο θέλετε? Σας είχα τα πάντα, από καφέ, από επιδόρπιο, από σαλάτα, τα πάντα. Δοκιμάζουμε, τα ξαναλέμε, να είστε πάλι εδώ, καλό απόγευμα. Generation for getting hung up on smoking and drinking. Κόψε αέρα στη δύο και δώσε πόνο. Και αριστερά. Και ναι, τα ρέτινε. Νομίζω ότι μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και η διάθεση στο στούντιο είναι άκρος καλοκαιρινή. Αν στρίψει λίγο η κάμερα προς τους καναπέδες, θα διακρίνει κάτι πολύ. Δώσ' το.
Να πάω να το δώσω εγώ. 2 και 4. Ναι, εγώ πρέπει να... Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, φυσάει τα αεράκι και πάμε άμμουδια, και πάμε άμμουδια.